Η ερώτηση όντως αφορά την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία της, λόγω έλλειψης παιδιάτρων κυρίως, βεβαίως και νοσηλευτικού προσωπικού. Και αποτέλεσμα της χρόνιας πολιτικής υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης γενικότερα του νοσοκομείου και όχι μόνο αυτού, ήταν η τελευταία απόφαση της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου για το κλείσιμο της παιδιατρικής κλινικής για 12 μέρες το μήνα, με να αλλάξει λειτουργία εφημέρευσης κυρίως με το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Και ουσιαστικά αυτό που στην πράξη αποδείχθηκε, εφαρμόστηκε, είναι ότι 12 μέρες το μήνα το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων δεν μπορεί να δεχθεί μετά τις 3, μετά δηλαδή το πέρας του ωραρίου της πρωινής βάρδιας, τα επίγοντα ή παιδιατρικά περιστατικά, ενώ όσα χρήζουν ενδεχομένως νοσηλείας και εκτίμησης και εξέτασης κτλ. Στέλνονται στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Και βέβαια η απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου μπορεί να έχει το βαθμό του κατεπήγοντος στην κατεύθυνση να αντιμετωπίσει τις υγειονομικές ανάγκες, όμως αφήνει ακάλυπτο στην ουσία ένα νομό 150 περίπου χιλιάδων κατοίκων. Και έχει βεβαίως χιλιάδες παιδιά στο νομό Τρικάλων, καθώς και επισκέπτες, διερχόμενους κτλ. Συνεπώς το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, στον Υπουργό είναι σε τι ενέργειες θα προβεί προκειμένου να στελεχωθεί η παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με μόνιμο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό της συγκεκριμένης ειδικότητας, αλλά καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της κλινικής κατ' επέκταση του εφημεριακού καθεστώτος και για παιδιατρικά βεβαίως προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων όλο το 24ωρο και προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες και της περιοχής. Γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Τρικάλων και σε ό,τι αφορά τις λύσεις, επιτρέψτε να σας πω τα εξής. Η ομαλή λειτουργία του συνόλου των κλινικών διασφαλίζεται σε συνεργασία με το νοσοκομείο Καρδίτσας, το οποίο απέχει 27 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα. Επομένως, καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των 150.000 κατοίκων και παιδιών της ευρύτερης περιοχής. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Και παρά τα όποια προβλήματα που υπάρχουν στην παιδιατρική κλινική, σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, έχουμε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η μετακίνηση παιδιάτρου προς την παιδιατρική κλινική, η προκήρυξη μιας θέσης επικουρικού γιατρού, η οποία όμως βγήκε άγωνη. Κύριε Υπουργέ, αν είναι δυνατόν λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούγεστε. Επαναφέρω πάλι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τις άγωνες θέσεις και τη δυστοκία σε συγκεκριμένες ειδικότητες κάλυψης των θέσεων αυτών. Και υπάρχει και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής από ιδιώτη γιατρό με δελτίο απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Και έχουμε ήδη προχωρήσει στον προγραμματισμό των προσλήψεων του 2020 σε ό,τι αφορά την κάλυψη των αναγκών της παιδιατρικής κλινικής και ευρύτερων αναγκών του νοσοκομείου. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε δώσει σαφείς εντολές στις υγειονομικές περιφέρειες να ολοκληρώσουν τις κρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα συμβούλια κρίσεων εντός του 2019, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων, και έχουμε ολοκληρώσει το σχεδιασμό μας για το 2020 και στις θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων θα προκηρυχτούν άμεσα 11 θέσεις επιμελητών Β. Στην παιδιατρική κλινική, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε, υπηρετούν 2 γιατροί μόνιμοι και μία επικουρικός. 3 γιατροί λοιπόν. Ο ένας εκ των 2 μονίμων είναι σε γονική άδεια, άδεια πατρότητας. Οπότε λειτουργούν 2. Και αυτός ήταν ο λόγος, μαζί με μία συνάδελφο, παιδίατρο, η οποία αποσπασμένη από κέντρο υγείας. Και σημειωτέων στα κέντρα υγείας του νομού Τρικάλων δεν υπάρχει παιδίατρος, μόνο μία υπάρχει. Και τώρα λέτε εσείς ότι είναι η απόσταση των 27-30, εγώ θα σας πω, χιλιόμετρων, 25 χιλιόμετρων, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Αυτός που θα πρέπει να ξεκινήσει από τα ορεινά χωριά του νομού, από την Καλαμπάκα για παράδειγμα, από άλλες. Την περιφέρεια του νομού και σημειωτέων ότι όποια μεταφορά γίνεται του παιδιού ή των παιδιών που χρήζουν άμεσης παιδιατρικής αντιμετώπισης, έκτακτου περιστατικού δηλαδή, μεταφέρονται με ιδία μέσα, με τα αυτοκίνητά τους.
εφόσον το νοσοκομείο δεν λειτουργεί αυτές τις μέρες που πρόκειται να λειτουργήσει. Και δεν αντιμετωπίζονται με ημίμετρα. Γιατί με ημίμετρα αντιμετωπίζονταν και πριν. Δεν είναι κάτι το καινούργιο σε ό,τι αφορά την παιδιατρική κλινική. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι όντως οξυμένο το πρόβλημα και να αναδεικνύεται, να αποτυπώνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Την ίδια λογική ακολουθούσε και η προηγούμενη κυβέρνηση μεταξύ Τρικάλων και Καρδίζων, των δύο νοσοκομείων. Είτε αυτό αφορούσε την γυναικολογική κλινική, είτε αυτό αφορούσε την ουρολογική κλινική. Και δείτε, για να το συνδυάσουμε το προηγούμενο ερώτημα, στη λογική που είπατε ότι το 1999, με αφορμή το πανεπιστημιακό, δηλαδή τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, όντως και σε περίοδο που υπήρχαν οι δυνατότητες και οι τότε πολιτικές, δηλαδή οι κρατικοί, οι προσλήψεις προσωπικού προκειμένου να λειτουργήσουν οι κρατικές δομές υγείας, οι δημόσιες δομές υγείας, τα νοσοκομεία, ήταν με το σταγονόμετρο έως και καθόλου. Και βεβαίως ο προσανατολισμός των δαπανών για την υγεία δεν ήταν προς την κατεύθυνση ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών μέσω των νοσοκομείων, μέσω του δημόσιου συστήματος υγείας. Και βέβαια αποδείχθηκε αυτό και στην πορεία των ετών και με αφορμή την κρίση που οξύνθηκαν τα προβλήματα στη λογική της περικοπής των δαπανών, των κρατικών δαπανών για την υγεία, παύλα υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης, κατ' επέκτασης. Είπα την προηγουμένως, το έχετε στο σχεδιασμό, θα προκηρυχθούν θέσεις. Εμείς ρωτούμε, πέστε μας ξεκάθαρα, θα είναι μόνιμες ή όχι αυτές οι θέσεις και πόσες. Ή θα είναι με τη γνωστή τακτική, γιατί αναφέρθηκε και το μπλοκάκι που ερίστο παρόδο, το ψηφίσατε την προηγούμενη, λίγες μέρες πριν, με μια τροπολογία την οποία την καταψηφίσαμε. Στην ουσία ανοίγεται ακόμα πιο πολύ το δρόμο για ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και την κατάργηση της μόνιμης και σταθερής εργασίας, όχι μόνο στους υγειονομικούς, αλλά εν προκειμένου στους υγειονομικούς. Γιατρούς ξεκινάτε, λοιπόν προσωπικό κτλ. Και ούτε λύνονται αυτά με μπλοκάκια. Και το γνωρίζετε πολύ καλά σε τέτοιους τομείς, και όχι μόνο, αλλά ειδικά στον τομέα της υγείας, που απαιτείται σταθερότητα όχι μόνο στην αμοιβή, στην εργασία, στο ωράριο, σημαντικά ζητήματα βεβαίως, αλλά και σε ό,τι αφορά την ίδια την λειτουργία του συστήματος υγείας, των περιστατικών κατ' επέκταση, της σύνδεσης γιατρών περιστατικών και της επιστημονικής, να το πω έτσι, αν θέλετε, επιστημονικής αντιμετώπισης των περιστατικών από την πλειονότητα, από το σύνολο των υπηρετούντων. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε στην ουσία μια πολιτική η οποία συνεχίζεται με παλώματα. Και όχι με ένα, εντάξει, λέτε εσείς σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπόκειται, να υπαγορεύεται, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, υπαγορεύεται από τις ανάγκες του πληθυσμού. Ποιες είναι οι ανάγκες του πληθυσμού? Όχι με βάση το κόστος και το πόσο διαθέτει το κράτος σε δαπάνης υγείας, κατ' επέκταση στην παιδεία κτλ. Αλλά με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού. Στα κέντρα υγείας θα προσληφθούν οι παιδίατροι. Για μόνο αυτή την ειδικότητα. Που και εκεί η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική και τα προβλήματα τεράστια. Γιατί στην πρωτοβάθμια φροντίδα, να το πω, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση του περιστατικού, είναι και η πρόληψη. Ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.